Καλό μεσημέρι, φίλοι μου. 17 Ιανουαρίου σήμερα και να πούμε χρόνια πολλά στον Αντώνη και στην Αντωνία, σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Όπως ξέρετε, αποφεύγω να λέω ονόματα και να ονοματίζω μάλλον και να λέω χρόνια πολλά στον Τάδε, στην Τάδε κυρία κλπ. Όμως θα κάνω μια εξαίρεση σήμερα και θα στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στον Αντώνη το Μιαούδη, στον Ντάρουιν, όπου πάντα συνεπέστατος μέσω της εκπομπής της κυρίας Κουκιαίνη, κάθε Τρίτη μας ενημερώνει, μας μεταφέρει τα νέα των δικών μας ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Και έτσι νιώθουμε κι εμείς πιο καλά και μαθαίνουμε και πώς περνούν. Χρόνια πολλά σε όλους, λοιπόν, να πούμε. Ο καιρός είναι όμορφος σήμερα στην περιοχή μας. Έχουμε λιακάδα με λίγο κρύο, φυσικό είναι, χειμώνας είναι. Έχουν αποκατασταθεί οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, έχουν αποπλέψει τα πλοία από τα λιμάνια. Φαίνεται να στρώνει έτσι λίγο η κατάσταση. Καλή μου φίλη, να σας πω ότι σήμερα θα ασχοληθούμε και πάλι με το θέμα του ΕΚΑΒ. Έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ σήμερα. Ευχαριστούμε τον υποδιοικητή του νοσοκομείου μας, τον κύριο Βόλο, αλλά και τον κύριο Δήμαρχο που δέχθηκαν να είμαι παρούσα στη συζήτηση που είχαν σήμερα για το σοβαρό αυτό θέμα και να σας μεταφέρω με εικόνα και ήχο το τι ακριβώς υπόθηκε και τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ημέρες. Μήπως δούμε κάποια λύση στο σοβαρό αυτό πρόβλημα. Επίσης, να σας πω ότι θα έχουμε βέβαια τη γενικότερη επικαιρότητα της ημέρας με τα εθνικά μας θέματα που τρέχουν και μας απασχολούν όλους. Αλλά θα έχουμε στο στούντιό μας και τον κύριο Γιάννη Καράμαλη να συζητήσουμε για κάποια πολύ σημαντικά σεμινάρια του πρωτογενή τομέα. Θα σας δείξουμε και το ρεπορτάζ με τις εκλογές της φιλοζωικής, του Φιλοζωικού Συλλόγου του νησιού μας, όπου μας μιλούν εκεί έτσι, υποψήφιες κυρίες, οι οποίες υπερβάλλουν αυτόν καθημερινά και προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό έργο στο κομμάτι αυτό με τα αδέσποτα ζώα και πολλά πολλά άλλα θέματα. Να ξεκινήσω λοιπόν την ενημέρωσή σας λέγοντας ότι σήμερα κάνουν η εκπαιδευτική πορεία προς τη Βουλή. Ξεκίνησαν από το πρωί. Κλειστοί παρέμειναν και παραμένουν οι δρόμοι στο κέντρο. Αυτή είναι η τρίτη κατά σειρά μεγάλη κινητοποίηση που πραγματοποιούν οι αναπληρωτές. Την ώρα που έχει ξεκινήσει βέβαια στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και πραγματοποίησαν συγκέντρωση στη Βουλή η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας και αναμένεται μέσω της οδού σταδίου να καταλήξουν στη Βουλή. Σύμφωνα με νεότερη πληροφόρηση, υπήρξαν κάποια μικροεπεισόδια. Και να σημειώσουμε ότι στις δύο προηγούμενες κινητοποιήσεις οι εκπαιδευτικοί κατήγγειλαν άγρια καταστολή από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Και είναι βέβαια γεγονός πως τόσο στην πρώτη κινητοποίηση αλλά και στην δεύτερη, και σε αυτή της Δευτέρας με τους αναπληρωτές τραυματίστηκαν από βομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα που όπως υποστηρίζουν οι άνδρες των ΜΑΤ τους έριξαν σε ευθεία βολή. Αυτά όσον αφορά τα θέματα γύρω από την παιδεία. Και όχι μόνο, βέβαια έχουμε και ένα δελτίο τύπου του Δημάρχου Λειψών για ένα σχετικό θέμα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Να πάμε τώρα σε αυτό το θέμα της ψήφου εμπιστοσύνης. Να πούμε ότι η Βουλή επαναβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση Τσίπρα κατά την διαδικασία της ονομαστικής ψηφοφορίας που διεξήχθη στην Ολομέλεια. Ψήφο εμπιστοσύνης έδωσαν 151 βουλευτές, οι 145 βουλευτές ήταν του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης είπαν ναι η Έλληνα Κουντουρά, ο Βασίλης Κόκαλης, ο Αθανάσιος Παπαχριστόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ζουράρης, η Κατερίνα Παπακώστα και ο κύριος Δανέλης, ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση δεν έδωσαν 148 βουλευτές. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ο κύριος Κασαπίδης, ο οποίος απουσίαζε για λόγους υγείας, απέστειλε επιστολή με την οποία δήλωσε ότι αν συμμετείχε στην ψηφοφορία δεν θα έδινε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Η επιστολή βέβαια βάσει του κανονισμού δεν ελήφθη υπόψη. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Κυρίες και κύριοι συναδέλφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ψηφοφορίας. Ψήφισαν συνολικά 299 βουλευτές. Στην κυβέρνηση έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης 151 βουλευτές. Αρνήθηκαν ψήφο εμπιστοσύνης 148 βουλευτές, παρών ουδής.
ψήφισε. Συνεπώς η κυβέρνηση έτυχε τη ψήφο εμπιστοσύνη της Βουλής, όπως προβλέπουν τα άρθρα 84 του Συντάγματος και 141 του Κανονισμού της Βουλής. Να πάμε να ακούσουμε τι είπε τώρα ο Πρωθυπουργός φίλοι μου σιγά σιγά και η πολιτική αρχηγή. Για ιδιαίτερα θεατρικό στυλ υψηλών τόνων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Βουλής στην συζήτηση για την ψήφο εμπιστοσύνης. Είναι μια εικόνα που μπορεί να πείσει βουλευτές και πολίτες, αναρωτήθηκε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά παρακολούθησα με ενδιαφέρον αλλά και με μεγάλη έκπληξη και χθες και σήμερα τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσπάθησα να διακρίνω τόσο τα επιχειρήματα όσο και το στυλ της ομιλίας που έχει υιοθετήσει. Ένα στυλ πράγματι ιδιαίτερα θεατρικό, ένα στυλ υψηλών τόνων, εξαιρετικά υψηλών τόνων. Αναρωτιέμαι αν κάποιοι επικοινωνιολόγοι του έχουν πει ότι μιλώντας δυνατά, φωνάζοντας, υβρίζοντας, προσδοκώντας βεβαίως κάποια παρατεταμένα χειροκροτήματα, υψώνοντας τους τόνους, αλλά χωρίς επιχειρήματα, είναι μια εικόνα που μπορεί να πείσει. Μια εικόνα που μπορεί να πείσει όχι μόνο τους βουλευτές, αλλά τους πολίτες που μας παρακολουθούν. Και κυρίως αναρωτιέμαι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα παρουσιάζει τελικώς η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ετοιμόρροπη κυβέρνηση που δεν έχει την πλειοψηφία ούτε στη Βουλή ούτε στην ελληνική κοινωνία. Που οι δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης που σας στηρίζουν είναι 10, 15 μονάδες, 20, 30, πόσες μονάδες διαφορά. Γιατί τέτοια νευρικότητα κύριε Μητσοτάκη, τι έχετε πάθει. Γιατί δεν είστε ψύχρεμος. Γιατί φωνάζετε, υβρίζετε, στοχοποιείτε. Για ποιο λόγο. Μήπως ξέρετε τίποτα πραγματικές δημοσκοπήσεις να μας τις πείτε και εμάς να χαρούμε λιγάκι που διαβάζουμε τις ψεύτικες τόσο καιρό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προκάλεσα αυτή τη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης με πλήρη επίγνωση της ιστορικότητας των στιγμών, αλλά κυρίως με πλήρη αίσθηση του καθήκοντος του δικού μου, της κυβέρνησής μου, απέναντι στο Κοινοβούλιο, απέναντι στον ελληνικό λαό, απέναντι στη δημοκρατία. Όλοι σας γνωρίζετε, όλοι σας το γνωρίζετε, ότι είχα κάθε δυνατότητα, με βάση το Σύνταγμα, που το Σύνταγμα είναι αυτό που ορίζει το τι πρέπει να κάνουμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο και σε αυτήν εδώ την αίθουσα, είχα κάθε δυνατότητα να μην το πράξω αυτό. Γνωρίζετε όλοι σας πάρα πολύ καλά, και εσείς ιδίως κύριε Μητσοτάκη, ότι είχα την επιλογή, την πολιτική επιλογή, να κρυφτώ πίσω από τη διαρκή πρόκληση που από ό,τι φάνηκε όλο το διάστημα ήταν μια πρόκληση στην οποία δεν θα τα αποκρινόσασταν, να απευθύνομαι προς την αντιπολίτευση που διαθέτει τον αριθμό των εδρών που προβλέπει το Σύνταγμα και ο Κανονισμός της Βουλής, ζητώντας την, προκαλώντας την να καταθέσει πρόταση της πιστείας. Που βεβαίως θα ήταν μια εύκολη επιλογή για μένα, γιατί θα ήταν δεδομένο ότι δεν θα την κερδίζατε, κύριε Μητσοτάκη. Δεν θα βρίσκατε 151 να υπερψηφίσουν την πρόταση της πιστείας. Την προηγούμενη φορά που το επιχειρήσατε, βρήκατε μόλις 127, πριν από 6 μήνες. Πήρα όμως το ρίσκο, έχοντας την τόλμη, την πολιτική, να ζητήσω καθαρές λύσεις και από τον μέχρι χθες κυβερνητικό μετέρο, αλλά και από το σύνολο της εχθρικής αντιπροσωπείας. Διότι η κρισιμότητα των πολιτικών διλημάτων που έχουμε μπροστά μας επιτάσσει καθαρές λύσεις και καθαρές κουβέντες. Εγώ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με βάση τις αρχές και τις αξίες της παράταξης που εκπροσωπώ, ήρθα ενώπιόν σας να ζητήσω καθαρές λύσεις. Όχι κόλπα, όχι ημίμετρα. Ανοιχτά, έντιμα, καθαρά, πάνω απ' όλα κοινοβουλευτικά και δημοκρατικά. Σας καλώ, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά να δώσετε σήμερα ψήφο εμπιστοσύνης.
στην κυβέρνηση που έδωσε μάχες, μάτωσε, αλλά κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και την Επιτροπία. Στην κυβέρνηση που συνεχίζει να δίνει μάχες για να ανατάξει την οικονομία και να ξαναφέρει τη χώρα στην κανονικότητα. Στην κυβέρνηση που δίνει μάχες για να επιστρέψουμε στην Ελλάδα των πολλών. Όχι στην Ελλάδα των λίγων. Στην Ελλάδα της προόδου, του μόχθου, της επιστήμης, της εργασίας, του πολιτισμού. Όχι στην Ελλάδα του διχασμού, της διαφθοράς, των τζακιών, των πορφυρογέννητων. Θέλουμε την Ελλάδα της προόδου απέναντι στην Ελλάδα της συντήρησης. Γιατί αυτή η Ελλάδα μας αξίζει. Σήμερα βλέπουμε την τελευταία πράξη μιας πολιτικής φαρσοκομωδίας και έναν κοινοβουλευτικό ελιγμό με τριπλό στόχο. Να εγκυστρωθεί ο κύριος Τσίπρας λίγο ακόμη στην εξουσία, να στρωθεί ο δρόμος για την επιζήμια συμφωνία των Πρεσπών και να κρατηθεί στη ζωή το μόρφωμα των ΑΝΕΛ. Ξεκίνησε έτσι την ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάμε να τον ακούσουμε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα όσα διαδραματίζονται σε αυτήν εδώ την αίθουσα από χθες επιβεβαιώνουν πλήρως την αρχική μου εκτίμηση ότι δεν πρόκειται για μια κανονική συνεδρίαση της Βουλής με αντικείμενο την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά για την τελευταία πράξη μιας πολιτικής φαρσοκομωδίας. Για έναν ακόμα κοινοβουλευτικό ελιγμό, ο οποίος έχει τρεις στόχους. Ο πρώτος, να αγκιστρωθεί για λίγους μήνες ακόμα ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία. Ο δεύτερος, να στρωθεί ο δρόμος για την εθνικά επιζήμια Συμφωνία των Πρεσπών. Και ο τρίτος, να κρατηθεί στη ζωή, έστω και με πολιτικό αναπνευστήρα, το πολιτικό μόρφωμα των ΑΝΕΛ. Αν είχε ένα κέρδος ο πολίτης, οι πολίτες που παρακολούθησαν αυτή τη διήμερη διαδικασία, είναι ότι είδαν σε ζωντανή μετάδοση το θλιβερό επίπεδο στο οποίο οδηγείται η πολιτική ζωή του τόπου. Αυτό το έσχος του αλληλοδανισμού βουλευτών μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ προκειμένου να σχηματιστούν πρόσκαιροι συσχετισμοί. Το πρωί ΑΝΕΛ, το βράδυ ΣΥΡΙΖΑ. Ο τραγέλαφος των ΑΝΕΛ ως ένα κόμμα ακορντεών. Βουλευτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης χωρίς να διαγράφονται για να μπορεί ο κύριος Καμένος να διατηρεί τα προνόμια του ως επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδος. Υπουργοί προερχόμενοι από τους ΑΝΕΛ παραμένουν στις θέσεις τους. Αναρωτιέμαι πράγματι. Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Αφού μπήκατε μέσα, κάντε και ησυχία. Εάν η κυρία Παπακώστα, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κόκαλης, κύριε Τσίπρα, θα σας έδιναν ψήφο εμπιστοσύνης αν τους είχατε απομακρύνει από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουν την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές των ΑΝΕΛ, οι οποίοι ψηφίζουν τον κύριο Τσίπρα για πρωθυπουργό, έχουν δηλώσει δημόσια ότι θα στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτή την ψήφο εμπιστοσύνης, αλλά έχουν δηλώσει ταυτόχρονα ότι δεν ψηφίζουν τις Πρέσπες, διαφωνώντας με αυτόν τον τρόπο με την κεντρική πολιτική σας επιλογή. Και κάτι ακόμα το οποίο μου έκανε πολύ εντύπωση. Ησυχία, παρακαλώ. Το επισήμανε και ο κύριος Θοδωράκης. Τέσσερις από τους έξι βουλευτές, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει δημόσια την πρόθεσή τους να στηρίξουν την κυβέρνηση, τρεις υπουργοί, η κυρία Κουντουρά, ο κύριος Κόκαλης, η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Ζουράρης, δεν μπήκαν καν στον κόπο να ανέβουν στο βήμα και να αιτιολογήσουν την ψήφο τους. Δύο είναι στην Κίνα και δύο κάνουν τους Κινέζους. Ποτέ,
ποτέ το κοινοβούλιο, ποτέ το κοινοβουλευτικό μας πολίτευμα δεν είχε υποστεί ένα τέτοιο ευτελισμό. Καταφέρατε το πρωτοφανές, κύριε Τσίπρα. Καταντήσατε την Ελληνική Βουλή να θυμίζει την πρόσφατη εικόνα της Βουλής των Σκοπίων. Γυρολόγοι πολιτικοί να παζαρεύουν μια νέα στέγη, ξεχνώντας τι έλεγαν χθες και προσβάλλοντας τους ψηφοφόρους τους που για άλλα πράγματα τους εξέλεξαν. Οι πολιτικές διαφορές λύνονται στην κάλπη και εκεί σας περιμένει ο ελληνικός λαός. Πλειοψηφία à la carte στις δημοκρατίες δεν υπάρχει. Η δημοκρατία δεν είναι αριθμητική, είναι ουσία. Τι σχέση μπορεί να έχουν οι πρόθυμοι ακροδεξιοί που σας στηρίζουν με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και τον κόσμο που σας στήριξε? Καμία. Τελειώσατε. Φύγετε τώρα, αλλά τρέμετε την κρίση του λαού και θέλετε να κερδίσετε λίγους ακόμη μήνες εξουσίας, είπε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό. Τόνισε επίσης, κυρία Γεννηματά, ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα σελίδα, στην οποία δεν μπορεί να την οδηγήσει ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο χαρακτήρισε τοξικό. Γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι οι πολιτικές διαφορές λύνονται μονάχα στην κάλπη. Αλλά εκεί, κύριε Τσίπρα, σας περιμένει ο ελληνικός λαός. Υποθηκεύσατε τη δημόσια περιουσία, τα μνημεία στο υπερταμείο, από το Λευκό Πύργο μέχρι την Κνωσό, μέχρι και τους τάφους των Βενιζέλων. Πώς να μην χαμογελάει η κυρία Μέρκελ στο πλάι σας μετά από όλα αυτά? Δεν έχετε αφήσει και τίποτα. Και όλες οι αποφάσεις βαραίνουν εσάς προσωπικά. Όλες οι αντιλαϊκές πολιτικές που η δήθεν αριστερή κυβέρνησή σας εφαρμόζει τα τελευταία χρόνια. Έλεγε ο συνεταίρος σας, θυμάμαι την προεκλογική περίοδο, αν δεν κάνω λάθος, του 15, σε εκείνες τις δεύτερες εκλογές που δεν θα κάνατε ποτέ και όμως τις κάνατε και συνειδητά ξανά κυβερνήσατε με τον κύριο Καμένο, έλεγε σε διάφορα σποτ, θα του μάθω να γράφει και με το δεξί. Αλλά εσείς, κύριε Τσίπρα, το παρακάνατε. Τώρα μονάχα με το δεξί γράφετε διαρκώς και υπογράφετε. Αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και τώρα δεν διστάζετε να κάνετε και τη δεδηλωμένη κουρελού, την ίδια τη βάση της δημοκρατίας. Αν έχετε τη δεδηλωμένη, κύριε Τσίπρα, αν έχετε πράγματι 151 βουλευτές που σας στηρίζουν, ψηφίστε με αυτούς τους 151 βουλευτές και τη συμφωνία που κάνατε για τις πρέσπες. Αυτή που δεν θα φέρνατε, που θα πήγαινε στην επόμενη κυβέρνηση, όπως λέγατε, αυτή τη συμφωνία. Ποιος και τι σας εμποδίζει άραγε? Πλειοψηφία à la carte στις δημοκρατίες δεν υπάρχει, κύριε Τσίπρα. Η δημοκρατία δεν είναι αριθμητική. Είναι ουσία. Η δημοκρατία, βέβαια, πρέπει να ομολογήσω ότι στην Αθήνα έχει ζήσει πολύ καλύτερες μέρες από αυτές που γνωρίζει μαζί σας. Και αναρωτιέμαι πραγματικά τι σχέση μπορεί να έχουν ιδανική πρόθυμη ακροδεξιοί, και το επαναλαμβάνω γιατί ο κύριος Πρόεδρος επέλεξε να μιλήσει σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Αναρωτιέμαι, λέω, τι σχέση μπορεί να έχουν ιδανική πρόθυμη ακροδεξιοί που σας στηρίζουν με τους αγνούς ανθρώπους της αριστεράς που σας ψήφισαν, ελπίζοντας και προσδοκώντας σε καλύτερες μέρες, και τι σχέση μπορεί να έχουν όλοι αυτοί με τους βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικά και μη. Καμία. Αυτή η ανασκόπηση δεν σας ευνοεί. Ό,τι και αν θυμηθούμε από τα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησής σας, ένα είναι βέβαιο. Εσείς είστε ο χαμένος. Δεν υπάρχει νερό λύθης για τη ζημιά που κάνατε στον τόπο και δεν υπάρχει κολυμβήθρα του Σιλοάμ για τις αμαρτίες σας. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε μέρα που περνά με εσάς Πρωθυπουργό και με την όποια κυβέρνησή σας, χάνονται ευκαιρίες για τη χώρα και κυρίως χάνονται ευκαιρίες για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Κύριε Τσίπρα, ξέρω ότι δυσκολεύεστε πάρα πολύ να το αποδεχθείτε, αλλά πάρτε το απόφαση. Τελειώσατε.
Φύγετε τώρα. Αυτό είναι το μόνο που μπορείτε να προσφέρετε στην παρούσα φάση. Ξέρω ότι φοβάστε, τρέμετε την κρίση του ελληνικού λαού. Γι' αυτό προσπαθείτε να κερδίσετε μερικούς μήνες ακόμα στην εξουσία, με κάθε τρόπο και με κάθε δικαιολογία. Τώρα σας έπιασε, λέει, ο πόνος, γιατί δεν προλάβατε να ολοκληρώσετε το έργο που θα θέλατε. Αλλά για να τελειώνουμε με όλη αυτή την υπόθεση των κρίσιμων θεμάτων. Τι κάνατε 2 χρόνια που σας προειδοποιούμε ότι η κατάργηση των νόμων του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας θα οδηγήσει σε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας μικρών και μεσαίων δανειοληπτών? Τίποτα. Τι κάνατε εδώ και μήνες που προτείνουμε τον καθορισμό του κατώτερου μισθού μέσα από το διάλογο των κοινωνικών εταίρων και την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση? Απολύτως τίποτα. Ακούσαμε και την κυρία Γεννηματά, φίλη μου. Ενδιαφέρον όμως έχει να δούμε τι λέει ο Διεθνής Τύπος, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, μετά βέβαια την ψήφο εμπιστοσύνης που εξασφάλισε ο κύριος Τσίπρας. Λένε λοιπόν ότι βρίσκεται σε βαθιά πολιτική κρίση η κυβέρνηση. Άνοιξε ενεμένο δρόμος για την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, ωστόσο τα προβλήματα παραμένουν για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως γράφουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Στην ψήφο εμπιστοσύνης που έλαβε απόψε η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρονται όλα τα διεθνή μέσα και λένε ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνη στο Κοινοβούλιο, ξεπερνώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για την έγκριση για την Συμφωνία των Πρεσπών. Τονίζει στο τηλεγράφημά του το πρακτορείο Reuters. Το πρακτορείο αναφέρεται στις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ότι η ψήφος εμπιστοσύνης είναι μια ψήφος σταθερότητας για τη χώρα. Ο Τσίπρας κερδίζει την ψήφο εμπιστοσύνης, ετοιμάζεται για τη νέα πρόκληση, είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του Bloomberg. Επίσης, να πούμε ότι η γαλλική εφημερίδα, η Le Monde, λέει ότι σε βαθιά πολιτική κρίση είναι η κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, κέρδισε χθες την ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή. Η κυβέρνησή του όμως εμπλέκεται σε βαθιά πολιτική κρίση μετά την συμφωνία που επετεύχθηκε με τον Πρωθυπουργό της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας για το ονοματολογικό. Γράφει επίσης η Le Monde και προσθέτει ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρέπει τώρα να αντιμετωπίσει μια νέα πρόκληση, την υιοθέτηση της Συμφωνίας των Πρεσπών από τη Βουλή. Να μην σας κουράσω περισσότερο όμως, φίλοι μου. Δεν ξέρω, Γαβρίλα, αν υπάρχει άλλος χρόνος σε αυτό το μέρος, αν έχουμε 2 λεπτά ακόμη. Λοιπόν, να πάμε, νομίζω πως έχουμε 2 λεπτά, να πάμε να σας διαβάσω την επιστολή που έστειλε ο Δήμαρχος Λειψών, μια και έχουμε και τις κινητοποιήσεις για την παιδεία σήμερα, για τα θέματα παιδείας που σας ανέφερα και σας ενημέρωσα σχετικά πριν. Εδώ έχουμε ένα δελτίο τύπου από τον Δήμαρχο Λειψών, επιστολή διαμαρτυρίας Δημάρχου Λειψών προς τον Υπουργό Παιδείας κύριο Γαβρόγλου για το επικείμενο λουκέτο των δυσπρόσιτων σχολείων. Παρακάτω είναι η επιστολή, σας παραθέτουμε την επιστολή, κατάργηση του άρθρου του νομοσχεδίου σχετικά με την μοριοδότηση των εκπαιδευτικών στις δυσπρόσιτες περιοχές. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, για άλλη μια φορά τα μικρά νησιά της πατρίδας μας βρίσκονται στην δυσάρεστη θέση να προσπαθούν να αποδείξουν σε όσους δεν έχουν ιδέα πως κρατιέται ζωντανός ένας απομακρυσμένος τόπος που είναι εξαρτημένος καθημερινά από εντελώς τυχαίες συνθήκες όπως αυτές του καιρού, της συγκοινωνίας, της έλλειψης σημαντικών υποδομών που απολαμβάνουν άλλες περιοχές, νοσοκομεία και άλλα, πως δεν υπάρχει τίποτε πιο άνισο από την ίση μεταχείριση των άνισων. Με το νομοσχέδιο αυτό εξισώνεται, όπως και στην περίπτωση του ΦΠΑ, με τρόπο που παραβιάζει και ουσιαστικά καταργεί κάθε έννοια νησιωτικότητας, δικαιοσύνης και σεβασμού προς τον άνθρωπο, ακριτικά νησιά των 30 κατοίκων και του ενός μαθητή, όπως είναι η Αρχή, με αστικές περιοχές και μεγαλύτερα νησιά, των οποίων τα οικονομικά δεδομένα και συνθήκες ζωής είναι ασυγκρίτως καλύτερες. Είναι τουλάχιστον ανέντιμο και πολιτικά ανήθικο να προσκαλείται το Σεπτέμβρη τους αναπληρωτές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να δηλώσουν τις δυσπρόσιτες περιοχές με κίνητρο το διπλασιασμό της μοριοδότησής τους και να έρχεστε τον Ιανουάριο να φέρνετε τροπολογία στη Βουλή και να τους λέτε πως δεν έχει αντίκρισμα ούτε φέτος, ούτε και τα προηγούμενα χρόνια η θυσία που κάνατε, να επιλέξετε ένα πολύ μικρό νησάκι με τόσες στερήσεις και δυσκολίες διαβίωσης, ξένοι μέσα σε ξένους, προκειμένου μελλοντικά να έχετε την ελπίδα να διοριστείτε στον τόπο σας και να στήσετε το σπιτικό σας. Με την 17χρονη θητεία μου στην εκπαίδευση έχω κάθε δικαίωμα να γνωρίζω επακριβώς αυτά που σας γράφω, αλλά και να υπερασπίζομαι με ζήλο τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών, λέει στην επιστολή του ο Δήμαρχος Λειψών κ. Φώτης Μάγκος.
Σαν δήμαρχος όμως, δεν σας επιτρέπω να γίνετε ο ηθικός αυτούργος του λουκέτου που θα βάλουν τα σχολεία μας κατά την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους ως συνέπεια της ευνίδιας και απαράδεκτης αυτής αντιμετώπισης του Υπουργείου προς τους αξιοπρεπείς μεν, αλλά εξαντλημένους και ταλαιπωρημένους από την αδιέξοδη περιπλάνησή τους κάθε χρόνο εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα επιλέξουν νησιά που διαθέτουν αεροδρόμια, νοσοκομεία, υπηρεσίες και όχι τις εσχατιές της πατρίδας μας. Γνωρίζετε, κύριε Υπουργέ, ότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει καλυφθεί η θέση του καθηγητή πληροφορικής στο γυμνάσιο ηλικιακές τάξεις Λειψών και ότι υπάρχουν παιδιά που εξετάζονται πανελλαδικά στο μάθημα αυτό. Θυμηθείτε ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα διαμαρτυρόμαστε για όλες σχεδόν τις ειδικότητες, εάν δεν αποσύρεται το συγκεκριμένο άρθρο και κάποια κενά μπορεί να μην καλυφθούν και καθόλου. Αυτή την ακριτική Ελλάδα θέλετε? Αυτή την ισοπεδωτική πολιτική πρεσβεύετε? Θέλετε την ερήμωση των νησιών που έχουν τεράστια εθνική σημασία για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Ελλάδας μας στο διεθνές δίκαιο? Ακούστε μας τώρα, γιατί μετά θα είναι πολύ αργά. Προλαβαίνετε. Η ευθύνη για την όποια έκβαση θα βαραίνει αποκλειστικά εσάς. Με εκτίμηση, ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγκος. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να το αφήσουμε το θέμα αυτό, φίλοι μου. Θα επανέλθουμε αργότερα. Ωστόσο, στο σημείο αυτό πάμε σε διαφημίσεις.